Το φαντάζομαι αυτό. Ναι. Κοίτα, έλα, περίμενε, περίμενε λίγο. Περίμενε. Είναι από εκεί. Α, πούμε κάτι. Ελάτε, ελάτε. Πολύ ωραίο αγώνα. Έχω σκάσει. Α, πούμε κάτι. Πολύ μ' άρεσε. Ένα νερό, παρακαλώ. Πολύ το χάρηκα που έπαιξα. Να σας πω, όταν δίνεις μια κλωτσιά, το στυλ πάρτιν είναι κάπως αγενές, αλλά τόσο καταπληκτικό. Εντάξει, που μου αρέσει. Όλα να γεννάνε, αλλά τέλειο. Τέλειο όμως. Βάλαμε και εγώ. Τέλειο. Να πούμε κάτι και να γυρίσουμε στο σχολείο. Γιατί? Περίμενε, δύο κορίτσια λείπουν ακόμα. Καλά, αν είναι να περιμένουμε τα κορίτσια, θα πάω στην τουαλέτα γιατί. Όχι, θα έρθω μαζί σου. Κάτσε ένα λίγο νερό. Τρία. Και πάμε. Τρία. Έχετε κουλουράκι. Ηρέμησε, Τόμας, δεν κάνουμε τίποτα κακό. Μα δεν καταλαβαίνεις, μόλις μπήκαμε στις γυναικείες τουαλέτες. Εσύ φταίς. Τόσο πολύ φοβάσαι την κοπέλα σου, ε! Δεν καταλαβαίνεις, αν η Πιλάρ με δει εδώ, θα καταλάβει ότι δεν είναι λάθος. Λάθος, ούτε που θα το υποψιαστεί. Άντε τώρα, πάμε έξω. Θα έχουν φύγει πλέον. Οχ, έρχονται μέσα. Κατηλημένη. Ναι. Αχ, δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο. Ελπίζω να μην αργήσει. Δεν το κατάλαβε. Είναι ένα γόρι που μα το παίζει κορίτσι. Τι κάνει εδώ ένα γόρι? Άστο σε μένα. Μπορεί να είναι με το κορίτσι του. Άνοιξε, άνοιξε, σε παρακαλώ. Ανοίξτε. Άνοιξε. Αγόρια, δεν θα έπρεπε να κλείνεστε εκεί μέσα. Λοιπόν, τα παιδιά πήγαν με τη Σαμπρίνα να συναντήσουν του σπόνσορ. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ κουραστικά. Εγώ δεν θα πήγαινα. Άστους να πάνε αυτούς αφού θέλουν. Για πες μου, σκοπεύεις να γίνεις κι άλλο χαζί? Ούτε τώρα μιλάς. Τι έχεις? Σταμάτα πια, άσε με. Πού εδώ πασά? Νο. Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Πάμε να πιούμε κάτι μαζί, γιατί έχω κάτι να σου πω. Τι θα θυμώσει ο Παμπλό? Δεν σ' αφήνει, ε. Και βέβαια μ' αφήνει. Δεν μου καίγεται καρφί τι θα σκεφτεί αυτός ο βλάκας. Πάμε. Τι έχεις εσύ? Τίποτα. Απλώς σκέφτομαι. Τι, αν θα παραγγείλεις χυμό? Όχι. Όχι. Λάλο, άκουσέ με. Σκοτώνεσαι για να εξασφαλίσεις ένα ταπεινό αλλά τίμιο μέλλον στη φίλη σου. Και εκείνη έχει δει τα πάντα. Ή κάνω λάθος? Για ποιον μιλάς? Γιατί θέλει. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι χώρισε εκείνη τον πρώην της γιατί ο τύπος τη γέμιζε δώρα. Άλλωστε, ήταν τόσο χαρούμενη που δοκίμαζε καινούρια ρούχα. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν στη θέση σου, θα πρόσεχα πάρα πολύ. Πραγματικά. Κάτσε. Λαλό, δύο χυμού σε παρακαλώ, θες εσύ? Ναι, να πιούμε κάτι. Ωραία. Έγινε. Έλα, σ' ακούω. Λοιπόν, ξέρω που είναι ο Σέρτζιο. Αλήθεια? Ναι. Δεν θέλω να γίνομαι ενοχλητικός ή να χαλάσω τις σχέσεις σου με τον Παμπλό. Ξέρω καλά ότι δεν θέλει να σου κάνω χάρες. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει τι λέει, δεν με νοιάζει. Όχι, πού είναι αυτός ο Αλίτσο Μπασταμέντε, πού βρίσκεται? Μένει στο ράντσο κάποιου φίλου του. Είναι λίγο κακόκεφος εξαιτίας του Παμπλό. Αλλά είναι μια χαρά, είναι καλά, δεν είναι άρρωστος. Όχι, όχι, δεν έχει τίποτα. Αυτά είναι βλακίες. Οπότε τα κάνει όλα αυτά για να ανησυχήσει ο γιος του. Καλά, ο Παμπλό είναι πολύ βλάκας. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μην του πεις τίποτα, σε παρακαλώ. Η μαμά μου μου είπε να το κρατήσω μυστικό. Θα υπάρχει πρόβλημα. Μην το πεις, αλήθεια. Ηρέμησε, είμαι τάφος. Γιατί μου το λες όμως? Έλα, πες μου, Ξαβιέ. Επειδή... εντάξει, νομίζω ότι σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Είσαι καλός. Καλά. Αυτό για να καταλάβεις ότι είμαι πιο έξυπνος από τον Παμπλό. Νόμιζα ότι έτσι θα ήταν καλύτερα για σένα. Γι' αυτό... γι' αυτό σε εγκατέλειψα. Δεν είχα χρήματα. Ούτε να σε ταΐσω, ούτε να σου πάρω ρούχα. Ούτε ήμουν καλά στην υγεία μου, ξέρεις. Η εγκυμοσύνη με είχε εξασθενήσει. Ήμουν ένα τύχημα στη ζωή σου, αυτό είναι όλο. Όχι, γλυκιά μου. Ήσουν ένα όνειρο. Αγαπιόμασταν τόσο πολύ με τον πατέρα σου. Σχεδιάζαμε να κάνουμε οικογένεια. Πέθανε όμως ένα δυστύχημα. Και δεν είχα αρκετή δύναμη για να συνεχίσω. Συγεννήθηκες λίγους μήνες μετά.
Ξέρω ότι... ότι τίποτε δεν δικαιολογεί τη συμπεριφορά μου και δεν έχω σκοπό να σε κάνω να την καταλάβεις. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση για μένα. Είχες όμως οικογένεια. Και σε μεγάλωσαν... καλά. Δεν γνώρισες όμως ποτέ τι θα πει φτώχεια. Σου έδωσαν πολλά περισσότερα από εκείνα που θα μπορούσα να σου δώσω εγώ. Σαν τι? Πολλά. Εξελίχθηκε σε ένα εκλεπτισμένο κορίτσι. Πηγαίνεις σε ένα καλό σχολείο. Έχεις τα πάντα. Αλήθεια είναι. Παραδέχομαι ότι τα είχα όλα. Αυτό που μου έλειπε όμως είναι χειρότερο από τη φτώχεια. Δεν είχα ποτέ μητέρα. Εννοείς ότι η κυρία Βιβιάνα σου φέρθηκε άσχημα? Όχι, δεν είναι αυτό. Έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά η αλήθεια είναι πως εγώ μπήκα ξαφνικά στη ζωή της. Από το πουθενά. Έκανε ό,τι μπορούσε όμως. Κρυμμένουλα μου. Γλυκιά μου αγάπη. 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 Κρυμμένουλα μου. Η Πιλάρ και τα κορίτσια έφυγαν. Όλες τους. Θέλω να πεθάνω έτσι. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι γλυκάσαν πολύ φτηνά. Θα μας φεύγετε? Μπορώ να έχω τουλάχιστον το τηλέφωνό σου? Όχι, όχι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι ή όχι? Κοίτα, μην τον ακούς, δεν το θυμάται. Όταν συναντά όμορφα κορίτσια τα χάνει. Ούτε να μιλήσει δεν μπορεί καλά-καλά. Αλλά γράψτο, γράψτο τηλέφωνο εσύ. Όπως και να έχει, μπορείς να μιλήσεις μαζί μου. Γράψτο. Δεν πρέπει να μας δεις τα γόρια με αυτά τα ρούχα. Αγόρα. Κορίτσια, η μητέρα μου. Μέρι, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Το ξέρω ότι δεν θα μπορούσες να αρνηθείς την κόρη σου. Τι κάνεις? Καλά. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες να το σκάσω από τους τραμπούκους. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Συνάντησα τη Λουχάνα όταν... Μη της τα λες, της τα είπα εγώ, τα ξέρει όλα. Το ξέρω αυτό το πρόσωπο και αυτά τα μάτια. Λάουρα. Λάουρα, τι κάνεις? Δεν το πιστεύω. Χαίρηκα πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, μοιάζει με τι λες, έλα. Είσαστε απολύτως ίδιες. Πολύ ενδιαφέρον. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η μητέρα της Λουχάν είναι και μητέρα της Ντολόρες? Περιμένω μια εξήγηση, Λινάρες. Είναι αυτή η γυναίκα μητέρα σου ή όχι? Όχι. Για την ακρίβεια, είναι δική μου μητέρα. Κύριε, χαίρομαι πολύ. Συγγνώμη, κυρία, αλλά αν δεν είστε μητέρα της Λινάρες, δεν έχω τίποτα να συζητήσω μαζί σας. Έλα μαζί μου, εσύ. Όχι, δεν θέλω να... Δεν ζήτησα τη γνώμη σου, προχώρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Μπλάζ, ο επιμελητής μας. Είναι κακός. Μπορεί όμως να φέρετε έτσι στους μαθητές ή όχι? Ναι, μαμά. Πάντα έτσι μας φέρετε. Είναι κέρβερος. Είναι τόσο κακός. Μας μισεί. Η καημένη Λουχάν. Έλα, σταμάτα να με χτυπάς, ρε βλάκα. Σταμάτα. Πώς μπορείς να δώσει το τηλέφωνό μου σε εκείνη την τύπησα? Αν σε πάρει ρόξη, απλά θα μου τη δώσεις. Αυτό είναι όλο. Κι αν με πάρει όταν είμαι με την Πιλάρ? Δώσε μου το τηλέφωνο σου τώρα, έλα. Δώσε μου και θα πατάω. Ελπίζω να δουλέψει, αλλιώς αλλημονώ σου. Τι τρέχει? Αυτός ο βλάκας με βάζει πάντα σε μπελάδες. Έχω σχέση και δεν θέλω επαφές με κανένα άλλο κορίτσι. Πάλι όχι. Ψαρέψατε πολλά κορίτσια, Χαλαρώστε, παιδιά. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε καλή ψαριά για αρκετό καιρό. Ένα ζευγάρι όμορφα πόδια να σας αγκαλιάσει. Και μετά. Ωχ, αλήθεια! Φανταστική, Δεν φαντάζεστε, καταπληκτικές. Πού τις γνώρισες? Συγκλονιστικές. Λοιπόν, εξαφανίστε. Χαθείτε από εδώ. Καλή μας επέτειο. Α, ευχαριστώ. Εγώ δεν σου πήρα τίποτα. Δεν πειράζει, δεν είναι σπουδαίο. Πού το πήρες, από το εμπορικό κέντρο? Όχι, δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Δεν πήγα στο εμπορικό κέντρο. Πήγαμε σε ένα γήπεδο με τα κορίτσια για προπόνηση. Αλήθεια? Ναι, τι νομίζετε, ότι θα μας κερδίσετε τόσο εύκολα? Ο προπονητής είναι τόσο άνετος, δεν φαντάζεσαι? Ο προπονητής είναι τόσο άνετος, δεν μας παρατάς καλύτερα? Όχι, Τόμας, εγώ έχω μάτια μόνο για σένα. Είσαι σίγουρη? Εσύ που πήγες? Ναι. Ο φύλακας μου είπε ότι βγήκες. Ναι. Μου πήρες δώρα? Όχι, λυπάμαι. Πήγα στο φαρμακείο με τον Κίτο για να του πάρω μια αλυφή. Θυμάσαι που είχε πρίξει με το μάτι? Πολύ καλή σκέψη. Γιατί δεν με πιστεύεις δηλαδή? Τι ψέματα? Έτσι, μια που η Ντολόρες είχε βρει στοιχεία για τη μητέρα της, τα χρησιμοποίησα για να μπερδέψω τα...